ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Μεριά η ζέστη, μεριά η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, το έχουμε ψιλοχάσει, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Και αυτό είναι καλό, γιατί με τη ζέστη δεν έχουμε και πολύ μυαλό και έτσι σκεπτόμεθα λιγότερο και κουραζόμεθα πιο λίγο. Ενώ με την επιδημία του Αγίου Πνεύματος φωτίζεται το μυαλό μας, θερμαίνεται η αγάπη μας, ενισχύεται ο αγώνας μας και προχωρούμε προς το καλύτερο. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Βασιλεύς, ο Ουράνιος, ο Παράκλητος. Χορηγεί, προσφέρει, δίδει και παρέχει τα πάντα, και την ψυχή και τη ζωή και την αναπνοή και τον ένθεο βίο και τον αγιασμό και τη σωτηρία. Είναι η ψυχή της Εκκλησίας μας και ο Χριστός μας η κεφαλή της και ο Ιωράνιος Πατέρας η σκέπη της. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και εμείς το ευχαριστούμε αείποτε και πρέπει να το ευχαριστούμε όταν μπορούμε και όταν δεν μπορούμε, όταν θέλουμε και όταν δεν θέλουμε. Γιατί καμιά φορά η αμέλειά μας ή ο πειρασμός ή και η κούρασή μας ή ό,τι άλλο δεν μας αφήνουν να το κάνουμε. Εμείς τότε έχουμε ένα δικαίωμα, μέγα δικαίωμα, να βιάσουμε τον εαυτό μας. Το λέει ο Χριστός, ο αγωνιζόμενος βιάζει εαυτόν. Εδώ δεν καταργείται το αυτεξούσιο, απέναντίας χρησιμοποιείται και μάλιστα επαγαθώ. Χρησιμοποιούμε το αυτεξούσιο, βάνουμε λίγο ζόρι, λίγη δύναμη, λίγη προσπάθεια παραπάνω και αρχίζουμε. Έστω και υποκριτικά που λένε οι πατέρες, υπάρχει και καλή υποκρισία και καλό δήθεν, και σιγά σιγά τι γίνεται, συνηθίζομαι. Έρχεται το αγεράκι του Αγίου Πνεύματος και μας δροσίζει και μας ενισχύει και μας χαροποιεί και φεύγει αυτή η κρούστα της αμελίας και το σύνολο αυτό το αρνητικό. Φεύγει και ο Παράκλητος παίζει μαζί μας το Πνεύμα όπου θέλει πνί. Παίζει μαζί μας, χαίρεται με μας, μας κάνει παιδάκια, μας καθαρίζει από πάση σκυλίδος, σκηνώνει κοντά μας, άλλωστε μέσα μας βρίσκεται με το Άγιο Βάπτισμα και το Θείο Χρίσμα. Δεν είναι μακριά μας, είναι μέσα μας, είναι μαζί μας, είναι κοντά μας, μας συνέχει, μας συγκρατεί. Γι' αυτό και σε δύσκολες και γολγοθαϊκές ώρες του βίου μας, όσο και αν δεν μπορούμε, ας το φωνάζουμε μια σταλίτσα, με φωνή ίσα που βγαίνει από το στόμα και την ψυχή μας. Έλα Παράκλητε, έλα η ανάσα μου, έλα η πνοή μου, έλα η αγάπη, η στοργή και η λατρεία μου. Ας το φωνάζουμε τρυφερά, και εκείνος που είναι ο ποιητής μαζί με τον Χριστό και τον Πατέρα όλων των αισθημάτων και των συναισθημάτων, όλων των τρυφερωτήτων και ωραιοτήτων, δεν μπορεί παρά να έρθει κοντά μας ή να μας δείξει, αφού είναι κοντά μας, την παρουσία Του. Γιατί καμιά φορά τι κάνει, κρύβεται. Κρύβεται, όπως η μάνα κρύβεται από το παιδάκι της για να την ψάξει, να την επιζητήσει, να την ποθήσει, να την θελήσει, να την χρειαστεί. Τι ωραία είναι αυτά. Και ψάχνει από εδώ, φωνάζει από εκεί, και όταν τη βρίσκει τι κάνει, μανούλα χαρά μεγάλη κάνει.
κάνει μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά, γιατί βρήκε τη μάνα του. Μάνα μας είναι και το Πνεύμα το Άγιο, μάνα της ζωής μας, του αγιασμού μας, της σωτηρίας μας. Είναι η ανάσα μας και η πνοή μας ο Παράκλητος, και κάθε πάντα κοντά μας. Όταν οι άλλοι μας εγκαταλείπουν ή δεν μας θέλουν, μας βαριούνται ή τους κουράζομαι ή ό,τι άλλο, εκείνο μένει κοντά μας. Το έχουμε καλέσει με τη Θεία μας βάπτιση και μένει κοντά μας. Μας έχρισε με τη σφραγίδα του Χριστού, με τη σφραγίδα της δωρεάς, τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, και κάθεται εκεί μέρα και νύχτα και πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Κάθεται ο Παράκλητος, κάθεται ο Παράκλητος. Και τι κάνει? Μας περασπίζεται ο Παράκλητος. Μας περασπίζεται ο Παράκλητος από το δαίμονα, από τους εχθρούς μας ορατούς και αόρατους, από τα πάθη μας και από όποια άλλη δυσκολία και όποιο σκοτάδι μέσα και έξω. Μας περασπίζεται, θράβει τις παγίδες του δαίμονα και καταργεί τις ενέδρες και ακυρώνει τα μηχανήματα, τις μηχανουργίες του, και μας κρατάει ελεύθερους, γιατί όπου το Πνεύμα Κυρίου, εκεί και η ελευθερία, βροντοφωνεί ο μέγας αγυνευτής των εθνών, Απόστολος Παύλος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η ελευθερία μας, ο Χριστός ο ελευθερωτής μας και ο υπουράνιος Πατέρας ο χορηγός όλων αυτών, καθότι την χάνει η πηγή της θεότητος. Μας συγκινεί, μας κατασυγκινεί που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Ίσως κάποιοι να μην το ξέρουμε και άλλοι να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει, και πολύ λίγοι να ξέρουμε αρκετά. Πήγε στην Έφεσο ο Απόστολος Παύλος στα ανατολικά μέρη της Ασίας και βρήκε εκεί 12 χριστιανούς, ας τους πούμε, και τους ρώτησε αν όταν βαπτίστηκαν έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνοι τι του είπαν? Όχι μόνο δεν το ελάβαμε, αλλά δεν ξέρουμε και αν υπάρχει. Ήταν για αυτούς, όπως και για μας τους περισσότερους, ο μεγάλος άγνωστος. Και ξέρετε τι κρίμα είναι ο μεγάλος άγνωστος να είναι τόσο κοντά μας, να μας αγαπάει τόσο πολύ, να μας συντροφεύει, να μας υπερασπίζεται, να μας παρηγορεί. Άδικο είναι. Και έβαλε ο Απόστολος Παύλος τα χέρια του επάνω σε αυτούς τους βαπτισμένους χωρίς να λάβουν Πνεύμα Άγιο, και ήλθε το Πνεύμα το Άγιο και ελάλουν και προφήτευον και τα υπόλοιπα χαρίσματά του έλαβαν. Το Πνεύμα το Άγιο, η ανάσα του Θεού, η ανάσα εκείνη που μας εφύσηξε στην πρώτη πλάση. Και όταν είπα στον Κολοκοτρώνη το Θοδωράκι, το μεγάλο χριστιανό και πατριώτη, να σκοτώσει τον πολιτικό του αντίπαλο Ανδρέα Ζαΐμι, τι είπε ο Θοδωράκης μας? Το έχετε εύκολο, ρε παιδιά, να το σκοτώσω? Έχει και αυτός μέσα το φύσιμα του Θεού. Αυτό το φύσιμα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι η ουσία του Αγίου Πνεύματος, η ουσία της Θεότητος, αλλά είναι η ενέργεια. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η ενέργεια της Αγίας Τριάδος μας έδωσε το κατοικώνα. Τι ωραίο. Το φύσιμα του Θεού. Τι υπέροχο. Γι' αυτό, αδελφοί και πατέρες μου, ας φροντίσουμε περισσότερο ή λιγότερο, και όπου το θυμόμαστε τουλάχιστον, να τα φτιάχνουμε με τον Παράκλητον. Γιατί στον τόπο του Χριστού είναι ο άλλος Παράκλητος. Γιατί όταν έφυγε ο Χριστός, οι Απόστολοι, η Παναγιά και οι λοιποί ήταν απαράκλητοι, απαρηγόρητοι για την αναχώρηση του Χριστού, για τον ίχνο που σημαίνει κοινά φορά τόσο αγαπήσει, τόσο συνηθίσει, τόσο αισθανθεί. Τον είχαν πατέρα, μητέρα, αδελφό, χορηγό, τα πάντα. Ζούσαν κάτω από τον ίσκιο του και μέσα στην αγάπη του και κάτω από τον απάντιο του. Ήταν πέτρα καταφυγή της λαγωής ο Χριστός για τους Αποστόλους του και τους λοιπούς. Και τώρα που έφυγε πόνεσαν τόσο πολύ, και δεν τους υπέσχετο τον Παράκλητο και δεν τους ευλογούσε και δεν έλεγαν οι αρχάγγελοι της αναλήψεως ότι θα ξανάρθει ο Χριστός, δεν θα μπορούσαν να αντέξουν. Όχι μόνο 10 μέρες περίμεναν τον Παράκλητο, αλλά ούτε 10 δευτερόλεπτα.
Γιατί ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος και ο χριστιανός περισσότερο συνειδητοποιημένος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Θεό του. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πρόβλημα του Θεού του. Σαν έχει το Θεό του, ο άνθρωπος τα έχει όλα, και ας μην έχει τίποτα υλικό και ζει όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Απόστολοι ήσαν ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Ζει σαν να μην έχει τίποτα και τα έχει όλα, διότι έχει το δημιουργό και αναδημιουργό και λυτρωτή του κόσμου. Τα έχει όλα. Αν δεν έχει όμως το Θεό, το άνθρωπος δεν έχει τίποτα. Είναι κολασμένος, δηλαδή κλαδεμένος, απομονωμένος, αποκομμένος, τιμωρημένος. Του λείπει ο Θεός, του λείπουν τα πάντα. Δεν μπορεί να έχει χρήματα, δεν μπορεί να έχει θέσεις, δεν μπορεί να κυριαρχεί επάνω στον κόσμο όλο, δεν μπορεί να τον τρέμει η οικουμένη. Όταν αυτός δεν έχει το Θεό του, δεν έχει τίποτε. Και είναι απαρηγόρητος και επικίνδυνος μαζί, γιατί χωρίς Θεόν όλα επιτρέπονται. Έλεγε ένας ποιητής του περασμένου αιώνος, καλή πραμάτια ο Θεός και τελειωμό δεν έχει. Αυτό είναι. Δεν έχει τελειωμό ο Κύριος. Ζούμε κοντά Του. Ζει μαζί μας. Είναι πανταχού παρόν. Μας φροντίζει. Μας συγχωρεί. Μας αμνηστεύει. Μας σκεπάζει. Μας φωτίζει και μας φροντίζει. Ποτέ μα ποτέ δεν μας άφησε. Και όταν νομίζουμε πως μας αφήνει και δεν τον βλέπουμε, όχι εκεί Κύριε, φύγετε από εκεί. Είναι τότε που μας παίρνει αγκαλιά. Μας παίρνει αγκαλιά και μας κουβαλάει ο Χριστός. Γιατί δεν μπορούμε όχι μόνο να περπατήσουμε, όχι μόνο να περπατήσουμε, αλλά ούτε και να μεταφέρουμε την ύπαρξή μας νοερά. Και θέλουμε να αφήσουμε τον εαυτό μας με τα σκουπίδια. Το καταλαβαίνετε αυτό? Βεβαίως. Γιατί ο άνθρωπος όταν δεν έχει το Θεό, είτε τον αφήνει ο Θεός δοκιμαστικά ή οτιδήποτε, τότε δεν μπορεί να ζήσει. Είναι αβάσταχτη η ζωή. Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι, που λένε και οι σοφοί των καιρών μας. Και δεν μπορεί κανείς να φέρει τίποτε. 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 Και τότε ακριβώς είναι, εμείς το ξέρουμε, τότε ακριβώς είναι που μας κρατάει ο Χριστός στην αγκάλι Του. Και είναι τόσο κοντά μας που δεν φαίνεται. Είδα στην οδήγηση, αν έρθει πίσω μας κάποιος και είναι πολύ κοντά, δεν τον πιάνει ο καθρέφτης. Το ξέρετε αυτός οι οδηγείτες. Και βγάλουμε το κεφαλάκι έξω να δούμε. Μήπως είναι κανένας μηχανόβιος, αδελφός, κανένας οποιοσδήποτε τόσο κοντά μας και κάνει να πεταχτεί, κάνει να πεταχτούμε και τον χαλάσουμε ή μας χαλάσει. Έτσι και ο Χριστός, όταν μας έχει αγκαλιά, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και λέμε δεν υπάρχεις Κύριε. Και λέει μια φορά μια γιαγιά απελπισμένη, ο Θεός να με συγχωρέσει, δεν υπάρχει Θεός. Είχε απελπιστεί. Είχε απελπιστεί. Είχε στενοχωρηθεί. Αισθανόταν μόνη. Δεν έχουμε φτάσει. Για να φτάσουμε μια φορά να τη θυμηθούμε. Και είναι φορές που φτάνουμε. Επιτρέπει ο Θεός να φτάσουμε κι εμείς. Να φτάσουμε κι εμείς για να καταλάβουμε και τους άλλους. Κάποιοι ειρωνευόμαστε, κάποιοι κοροϊδεύουμε, κάποιοι υποτιμούμε. Έτσι είμαστε τώρα. Άμα ψάξει μέσα μας, όλα τα βρίσκεις. Όλοι τα έχουμε. Και εγώ σας ομιλώ περισσότερο. Τα έχουμε αυτά. Και επιτρέπει καμιά φορά ο Θεός να περάσουμε και εμείς από αυτά. Για να καταλάβουμε πόσο πονάει ο άλλος όταν είναι δύσκολα και εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε και πολλο μάλλον τον ειρωνευόμαστε ή κάνουμε ό,τι άλλο. Το φέρνει ο Θεός. Και μας φέρει και στην ταπείνωση. Ήταν μια φορά εκεί στο λιμάνι του Αγίου Όρους. Ένας μοναχός. Και πούλαγε ο καημένος θυμία με εικονίτσες και άλλα και άλλα. Και έλεγε, πήγε κάποιος εκεί θρήσκος να αγοράσει. Είναι από τα γιώρο, λέει το λιβάνι, είναι από τα γιώρο η εικονίτσα, είναι από τα γιώρο του Κουμποσκίνη. Τώρα ο καλόγερος είχε και ένα τσιγαράκι ο άνθρωπος. Και ο δικός μας τώρα τι κάνει, να δεις τι είμαστε, στη ζυζάνια. Του λέει, και αυτό είναι από τα γιονόρος. Και τι του είπε ο καλόγερος, τι ωραία το απήντησε. Ούτε τον έβρισε, ούτε δικαιολογήθηκε. Εσύ αυτά τα δύο κάνουμε. Άμα μας τέλειωσε. Τι είπε, αυτό του λέει αδελφέ, είναι η ταπείνωσή μου. Για σκεφτείτε το λίγο. Απάντηση του Θεού. Δεν είναι από τα γιόλας αυτό. Είναι η ταπείνωσή μου. Είδατε. Και φροντίζει πολλές φορές ο Θεούλης και μας φέρει σε αυτή την ταπείνωση.
και για να μην χάσουμε την αρετή μας και για να καταλάβουμε και τους άλλους και να κάνουμε και τον αγώνα μας και να αισθανθούμε στο κάτω κάτω σπουδαιότερο που δεν είπα, ότι τίποτα δεν είμαστε χωρίς τον Κύριο. Ένα αεράκι. Φτερό στον άνεμο. Φτερό στον άνεμο. Με εκείνον όμως κάνουμε τα παλικάρια. Κάνουμε τα παλικάρια με εκείνον. Μπορούμε, αντέχουμε, βαστάμε, παρηγορούμε και τους άλλους, γιατί όχι, το κάνουμε και αυτό. Και τόσα και τόσα. Τόσα πολλά. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Βρύει προφητείας. Βρύω, αναβλύζω, πηγάζω, βγάζω, προσφέρω. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το λαλίσαν δια των προφητών. Εκείνο μιλούσε με το στόμα των προφητών για το Χριστό μας, για τη σωτηρία μας, για τη Δευτέρα Παρουσία, για τα πάντα. Γι' αυτό έλεγαν οι προφήτες, τάδε λέγει Κύριος, αυτά ακριβώς λέει ο Κύριος. Και το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν λαλούσε μέσα από τους προφήτες. Και το Πνεύμα το Άγιο ελάλησε μέσα από τους προφήτας Μαλαχία και Ισαΐα για το μεγαλύτερο προφήτη της Εκκλησίας, για το μεγαλύτερο προφήτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, για τον μείζωνα των προφητών, για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Είναι ο μόνος προφητευθής προφήτης. Είπε στο Μαλαχία το Πνεύμα το Άγιο ότι θα στείλει προπροσώπου του Χριστού τον άγγελό του. Γι' αυτό και σε πολλές εικόνες και σε όλες τις εικόνες ο Αγιάννης ο Πρόδρομος εικονίζεται με φτερά. Με φτερά. Είναι ο άγγελος και προάγγελος του Κυρίου, ο Πρόδρομος και βαπτιστής του και περισσότερων προφήτου, γιατί είναι και Απόστολος ο Άγιος Ιωάννης. Εκήρυξε παρόντα το Χριστό στα πλήθη και στους πρώτους Αποστόλους και στους απεσταλμένους των Ιουδαίων, λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Αυτό κάνει και εκεί. «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ο προφητευθής από το Πνεύμα το Άγιο προφήτης, που έλαβε το Πνεύμα το Άγιο και μέσα από την κοιλιά της μητέρας του. Μέσα από την κοιλιά της μητέρας του. Και όταν ανταμώθηκε η Θεοτόκος στην ορνή της Ιουδαίας με την εξαδέλφη Ελισάβετ και χαιρέτησε η Παναγία την Ελισάβετ, άνοιξε εκείνη, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσεν την κοιλία αυτής. Εσκύρτης ο Αγιάννης και είπε «Πόθεν μη τούτο η να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε». Ανεγνώρισε την Παναγία δια Πνεύματος Αγίου ο Ιωάννης, έχουσαν μέσα της το κυοφορούμενον θείον βρέφος. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, λένε υπέροχοι χαιρετισμοί. Το δε βρέφος εκείνης επιγνών των ταύτσα σπασμών έχερε και άλμαση πηδήματα, ως άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Τα υπόλοιπα διαβάσει στους χαιρετισμούς. Και γεννήθη, έχουμε θαύρο τη θεία του γέννηση 24 Ιουνίου. Εγεννήθη ο μεγαλύτερος προφήτης, ο συνδετικός κρίκος Καινής και Παλαιάς Διαθήκης, εκείνος που παρέδωκε το νόμο στη χάρη, την προφητεία σε εκείνον που υπήρξε και έγινε και υπήρξε το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, και κήρυξε επανέρχομαι των Χριστών παρόντα, ενώ οι Απόστολοι τον εκήρυξαν στα έθνη απόντα. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης είναι και προφήτης και μάρτης, μαρτύρησε για τη Θεία Αλήθεια, και Απόστολος και μίζων εν γεννητής γυναικών, και χάρισαν
επί τη γεννήση αυτού πολύ, όπως προείπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στον πατέρα του Ζαχαρία όταν ήταν στο ναό του Σολομώντος για τα ιερατικά του καθήκοντα, και το απεκάλυψε μέσα στο Άγιο Βήμα των Ευαγγελισμών του Ιωάννου του Προδρόμου, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του φανέρωσε πως θα συλλάβει Υιόν. Με τους φυσικούς νόμους, αφού λειτουργήσουν κατά τρόπο θαυμαστό, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, μόνο Χριστός μας γεννήθηκε, ο μόνος αναμάρτητος. Και εχάρισαν πολλοί, αμέτρητοι, περίοικοι, γνωστοί και πιο μακριά ακόμη, και κατά την παράδοση, όταν έγινε η γέννηση του Αγίου Ιωάννου, συνέβη δηλαδή, συνετελέστη, τότε οι άνθρωποι για να μεταδώσουν το μήνυμα όσο πιο μακριά γινότανε, άναβαν φωτιές στο ένα βουνό, στο άλλο βουνό και στο παρέκει βουνό, μέχρι που έφτασε το μήνυμα της γεννήσεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πολύ μακριά, για να πραγματοποιηθεί η πρόρηση του Αρχαγγέλου Γαβρίλ ότι πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Και ο πατέρας ο Ζαχαρίας, όταν γεννήθηκε ο γιος του και όταν σε 8 ημέρες ελήθη η αφωνία στην οποία τον καταδίκασε ο Αρχάγγελος για την ολιγοπιστία του, τι έκανε? Προεφήτευσε για τον Άγιο Ιωάννη και για τον Αφέντη μας τον Χριστό, και είπε στο παιδάκι του και παιδί του Θεού, το Θεοπαίδη, τον Αγιάννη τον Πρόδρομο, και εσύ παιδίον προφήτης υψίστου κληθείς, προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσε οδούς αυτού. Θα πας μπροστά από τον Κύριο και θα ετοιμάσει τις καρδιές των ανθρώπων τους δρόμους του Θεού, τους δρόμους του Θεανθρώπου, και στα νερά, όπως λέει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στον ύμνο στα Θεοφάνεια, αλλά και στις ψυχές των ανθρώπων. Θα ετοιμάσει το δρόμο να περάσει ο Αφέντης, να έρθει ο Κύριος, να έρθει η Βασιλεία των Ουρανών. Θα ετοιμάσει τον δρόμο με τη μετάνοια, με τη συντριβή, με την ταπείνωση, με την αναζήτηση, με την προσευχή, με το βίο τον ιερό και ένθεο. Και λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Ιωάννης από τα σπάργανά του ακόμα επήγε εις τα σερήμους, αγόμενος που του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τον άγω σημαίνει, τι σημαίνει? Φέρω, οδηγώ, άγω και φέρω. Ήτανε στα χέρια του Αγίου Πνεύματος αυτό το θεοπαιδάκι, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, εκεί στην ερημία του, έχοντας όμως τον Παράκλητον, η ερημία ή το Παράδεισος, το Εφροσύνη, το μυστικός κήπος εν θεότητος. Και ή το εκεί μέχρι σ' αναδείξεώς του, μέχρι την ημέρα που θα τον φώναζε ο Θεός να τον αναδείξει, να τον φανερώσει μίζωνα των προφητών και να του πει να κηρύξει το Μεσσία, να βαπτίσει το Χριστό και να λάβει τιμή ουράνια. Και από τότε η Αγία μας Εκκλησία τιμά υπερβαλλόντος το μεγαλύτερο μέρος την Παναγία μας Άγιο της, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και είναι τόσο στοργικός, τόσο τρυφερός, τόσο υπέροχος, παρουσιάζεται και στας γραφάς και στην εικονογραφία ενίοτε αυστηρός και αμήλικτος και φοβερός και απλησίαστος, και αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι αυστηρός απέναντι στην αμαρτία, στο κακό, στη φθορά, στην απάτη, σ' ό,τι κακό, για να μας δείξει ότι παιδιά προσέξτε, αυτό είναι μεγάλο κακό, προσέξτε, απομακρυνθείτε, φύγετε, ελάτε κοντά στο Θεό, ελάτε κοντά μου, μετανοήστε. Είναι όμως τρυφερός στα θύματα της αμαρτίας, στους παραστρατημένους της ζωής και του βίου, και δείχνει τόση αγάπη. Λένε τα Άγια Βιβλία πως υπήρχε στα μέρη εκεί της Αιγύπτου
που ανέτειλε το αίαρ της ερήμου, ένας μοναχός πολύ δυσκολεμένος. Αγαπούσε τον Κύριο, αλλά είχε και ένα φοβερό πάθος, το πάθος της πορνείας. Και έκανε τόσο αγώνα και έκλαιγε και σκοτωνότανε και όμως έπεφτε και ξανάπεφτε συνεχώς και συνεχώς. Ο ηγούμενος και οι αδελφοί τον συμπονούσαν. Αλλά άνθρωποι είμαστε, μπορούμε να αντέξουμε? Δεν μπορούμε να αντέξουμε. Παρότι οι εντολές της Εκκλησίας λένε να κάνουμε όλη την υπομονή και ο υπομείνασης τέλος οφείσεται, δεν πάβουμε να είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, ακόμη και οι καλύτεροι. Γι' αυτό και μας αγαπάει ο Χριστός, συμπονεί την αδυναμία μας. Και γι' αυτό νικά, επειδή συμπονεί την αδυναμία μας και δεν μας εκβάλλει, γι' αυτό και εμείς γυρίζουμε πάλι κοντά Του μετά την αμαρτία με πολύ αγάπη και πολύ συγκίνηση. Ένα βράδυ λοιπόν που είχε ξεφύγει ο μοναχός, παίρνει ο ηγούμενος το μοναχικό του σχήμα και πάει και το φοράει σε ένα χοιρινό. Ας μπούμε το κοινό όνομα. Λοιπόν, Ίσιος ή ο Ίου που φωνάζουμε στο χωριό μας, αυτό σημαίνει από τα αρχαία είναι. Και το όι, όι που λέμε στα πρόβατα, όις, όιος είναι το πρόβατο στα αρχαία, στο Αμερικά. Η γλώσσα μας έχει συνέχεια και ο λαός μας την ξέρει καλύτερα από ότι εμείς υποτίθεται την ξέρουμε. Εμείς του δίνουμε τώρα μια δημοτική ψεύτικη. Μεταφρασμένη είναι η καθαρεύουσα και κόβουμε τα νι και τα σίγμα, λες, εκεί το πρόβλημα. Άλλη δομή της καθαρεύουσας, άλλη δομή της δημοτικής. Άλλη αρχαία, άλλη καθαρεύουσα, άλλο η νέα ελληνική δημοτική δεν υπάρχει. Η νέα ελληνική γλώσσα στίζεται από τύπους και της αρχαίας και της λογίας. Και έχουμε τη λεγόμενη νεοελληνική κοινή. Γίνεται αγώνας μεγάλος να καταστραφεί. Από τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από το κινητό μας. Κινητό τα μηνύματα πώς τα γράφουμε, με λατινικούς χαρακτήρες. Γιατί? Βέβαια, αγώνας. Αλλά και η γλώσσα αγώνα να αντισταθεί. Είδατε πώς αντιστέκεται. Πώς αντιστέκεται και πώς τη λατρεύουν όχι μόνο οι Έλληνες που ξυπνήσαμε και πάμε κοντά στη γλώσσα μας και στις παραδόσεις και στην εκκλησία μας και στην πατρίδα μας, αλλά και ξένοι ακόμη, φιλέλληνες. Στην Αμερική παντού τι κάνουν, διδάσκουν την αρχαία ελληνική. Τη συστηματοποιούν, καταγράφουν όλες τις λέξεις. Έχουμε όλα τα μέσα τώρα όπως ξέρετε. Λοιπόν, μεγάλη υπόθεση αυτή. Να επανέλθουμε όμως στο διηγημάτιο, είναι ότι πέρασε και η ώρα. Το φόρεσε λοιπόν το σχήμα του στο χοιρινό, μάλιστα. Και το μοναχό τον έδιωξε. Άντε από εκεί πέρα λέει. Με αυτό μοιάζει που φόρεσε. Άντε από εκεί. Αυτός πάει ο κακομοίρης στην εκκλησία, πέφτει κάτω από την εικόνα του Αγιάννη και έκλαιγε. Έκλαιγε. Αμαρτάνει κανείς μια στιγμή και μετανιώνει τις υπόλοιπες. Είναι γι' αυτό μεγαλείο. Και άμα έρθει ο αδελφός και ζητήσει συγγνώμη, είπε ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο, έχουμε το Αγίου Αποστόλου μεθαύριο, τι να κάνει, να του τη δώσει. Πόσες φορές λέει ο Πέτρος, φτάνει 7 φορές. Όχι, του λέει, 76. Άπειρες φορές. Όταν έρθει και σου ζητήσει. Εμείς κάθε φορά δίνουμε συγγνώμη και σε αυτούς που δεν ζητάνε. Τώρα δεν ξέρω, αυτό βέβαια χριστιανικό είναι, αλλά είναι πια μεγαλείο. Εδώ στο Ευαγγέλιο λέει να σου ζητήσει συγγνώμη. Και αν κάποιος όντως σου ζητήσει συγγνώμη και δεν τη δώσεις, ό,τι και αν σου έχει κάνει, αμαρτάνεις. Αν σου ζητήσει, άστο στο Θεό. Και όπως λέει ο Πάτερ Παΐσιος, συγχώρεσέ τον 77 φορές και μην του λες καλημέρα. Όχι από μίσος, διότι άμα μπλέξεις με αυτόν τον άνθρωπο είναι κακός. Θα αρχίσεις να ζεις και εσύ το κακό που έχει. Δεν είμαστε άγιοι, πολλοί Γιώργος Πορφύριος, με την αγιότητά μας να στείλουμε πέρα το κακό και να μείνουμε ανεπηρέαστοι. Επηρεαζόμεθα. Λοιπόν, να επανέλθω. Με πια σημαίνει παρεκβάσει των παρεκβάσεων. Λοιπόν, και τη νύχτα. Και που κοιμόταν ο ηγούμενος, κάποιος τον σκούντισε και τον ξύπνησε. Ξαφνικά. Έτσι, ξαφνικά. Κοιτάζει τον Αγιάννη. Πρόδρομο. Πρόδρομος. Φροντίζει κάθε ψυχούλα και τους καλόγερες, τους μοναχικούς ανθρώπους και όλους τους ανθρώπους και τους ερημικούς. Ποιος μας κρατάει, ρε, θα είχαμε τρελαθεί. Αμαρτωλή και δίκη. Ποιος μας κρατάει, ποιος κρατάει την αναπνοήτσα μας, την ψυχούλα μας, τα αισθήματά μας. Ο Σατανάς και τα όργανα του και οι υπόλοιποι θέλουν να μας διαλύσουν δυνατό. Και λέει πατέρες, φτάνει ένας δαίμονας να πιάσει τη γη και να την γυρίσει ανάποδα. Τέτοια δύναμη έχει. Έχει δύναμη, είναι ισχυρός. Αλλά είναι όμως και ο ισχυρότερος ο Χριστός, ο παντοδύναμος. Πάει λοιπόν. Και τρίτη ουμέν, κρατώντας το σχήμα του καλόγερου στα χεράκια του Αγιάννης, του αμαρτωλού καλόγερου, που έκλαιγε μπροστά στο εικόνισμά του. Μεγάλη μετάνοια, δεινόντρα θυμία. Λοιπόν, και του λέει, γιατί το έβγαλες αυτό,
Γιατί του το έκανε στο ανθρώπου, γιατί το έβαλε στο γουρούνι. Εκείνος τα χάσε, άρχισε να κλαίει, πέφτει στα πόδια του Αγιάννη, τον σήκωσε ο Αγιάννης, του λέει. Και εγώ υπηρέτησα με του Θεού και ο βαπτιστής του Χριστού. Άρχισε να δικαιολογείται. Σε παρακαλώ, λέει, ο αδελφός κλαίει, πήγαινε στην εκκλησία να το φορέσεις. Να το φορέσεις και να τον αγαπάς. Κι άστον σε μένα. Εγγυητής ο Αγιάννης. Όπως η Αγιάννης ο Χριστός όμως αμαρτωλών εγγυητής, μεγάλη Άγια, τις μεγάλες κορυφές. Άστον σε μένα. Και κλαίγοντας ο ηγούμενος πάει στην εκκλησούλα, βρίσκει τον ταλέπορο αδελφό, πέφτει στα πόδια, ζητάει συγγνώμη, του είπε τι έγινε. Του φόρεσε το μοναχικό του σχήμα. Και εκείνο σηκώθηκε και έκλαιγε μέχρι το πρωί μπροστά στην εικόνα. Και παρακάλεσε τον Αγιάννη. Του λέει: άκουσα να σου πω, σου έχω υποσχεθεί χίλιες φορές και αμέτρητες, πώς θα το ξανακάνω και το κάνω. Εσύ, αν θες, βόηθα με να μην το ξανακάνω. Εγώ είμαι στη διάθεσή σου. Και ο Αγιάννης τι έκανε, έβαλε το χεράκι του, τον βοήθησε και δεν το έκανε πάλι. Έστω μια ψυχή ο Αγιάννης. Στην περίπτωση αυτή και σε άλλες αμέτρητες περιπτώσεις, πόσους και πόσους δε σώζει. Και εμάς πόσες φορές δεν μας παρηγορεί. Γι' αυτό και στην εικόνα που ονομάζεται τρίμορφο ή τριμόρφη, η δέηση, υπάρχει ο Χριστός στη μέση, από δεξιά η Παναγίτσα και από αριστερά ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έχω τις πρώτες θέσεις. Αυτές που ζήταγε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής και ο αδελφός του Ιάκωβος, τις πήραν εκείνοι που ορίστηκαν από τον Θεό. Εκείνοι στους οποίους τις έδωσε ο Θεός, η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τι μεγάλη είναι αυτά. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν βρει προφητείας. Ιερέας τελειεί, χειροτονεί τους ιερείς και τους τελειοποιεί. Γιατί ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Ο φορέας αμαρτάνει. Και όπως λέει στο γεροντικό πάλι, ήταν ένας παπάς δυσκολεμένος και αμαρτωλός και τον κατηγορούσαν. Πήγε λοιπόν μια Κυριακή να λειτουργήσει στο Κυριακόν και όταν άρχισε να λειτουργεί κατέβηκε μια νεφέλη από τον ουρανό και τον σκέπασε ολόκληρον και ακούστηκε φωνή που έλεγε «Ο Θεός ξέρει να δοξάζει και να σκεπάζει και να προστατεύει τους λειτουργούς του». Γι' αυτό αν θέλετε μην κατηγορούμε ποτέ ιερέα, φταίει ή δεν φταίει. Αυτά τα κανονίζει ο Χριστός. Και από το χειρότερο ακόμη εμείς παίρνουμε την ίδια χάρη όταν έχει ακόλυτον την ιεροσύνη και αρχιεροσύνη. Γιατί είπαμε, ο φορέας αμαρτάνει, η ιεροσύνη είναι ο Χριστός, παρατηνόμενος στους αιώνας, δεν αμαρτάνει. Θα τα ξεχωρίζουμε αυτά. Τελειοποιεί λοιπόν και χειροτονεί τους ιερείς το Πνεύμα το Άγιο. Και ανέδειξε θεολόγους, τους αλλιείς και τους αγραμμάτους εδίδαξε σοφίαν. Έκανε θεολόγους τους αλλιείς και τους αγραμμάτους μαθητάς και αποστόλους σοφούς και πανσόφους. Τι λέει τα πολιτική της Πεντηκοστής που αναφέρεται κυρίως στο Χριστό? Ευλογητός Χριστέ ο Θεός, μόνο πανσόφους τους αλλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, λέει ένα στοιχειρό εσπέριο ιδιόμελο του εσπερινού της Πεντηκοστής, το Σάββατο το Εσπέρας. Συγκροτώ σημαίνει συγκρατώ, σημαίνει στερεώνω και σημαίνει κυβερνώ. Ο θεσμός της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο παρατηνόμενα στους αιώνας. Ο θεσμός της Εκκλησίας είναι αείτητος, είναι θεϊκός, είναι μοναδικός. Εκεί άλλωστε ακουμπάμε
όλοι κρυματισμένοι και πονεμένοι, όλοι σκιαγμένοι και δυσκολεμένοι, όλοι αδικημένοι και όλοι αμαρτωλοί. Ακουμπάμε στο θεσμό από το ρήμα τίθιμη, τοποθετώ, έβαλε πόδι στην ανθρωπότητα ο Χριστός και η Εκκλησία είναι η σκηνή του Θεούμα των ανθρώπων. Ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Έφτιαξε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Είναι η ανθρώπινη φύση στην οποία προσέλαβε και αγίασε, ενώνοντάς την με τη Θεία, καθώς ορίζουν η Τρίτη και η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος της Αγίας μας Εκκλησίας. Όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Και όποιοι πολεμούν και νομίζουν πως θα καταργήσουν την Εκκλησία, θα την καταστρέψουν, αυτοί πλανώνται πλάνη νυκτράν. Ποιος τα έβαλε με το Θεό και δεν νικήθηκε? Εδώ ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αγενευτής των εθνών, ήθελε να εξαφανίσει τη θρησκεία του Ιησού Χριστού από άγνοια και από ζήλο, για να υπερασπιστεί το Θεό των Πατέρων. Αλλά όταν κατά τον λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου άκουσε τον Άγιο Στέφανο να λέει κατά την ώρα εκείνη του λιθοβολισμού, πως βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Ιησού να στέκεται εκ δεξιών του Πατρός, εγώ λέει πολεμάω τον Ιησού για τον θεωρώ πως είναι αίρεση και στρέφεται εναντίον του Θεού των Πατέρων μας. Τώρα ο Ιησούς είναι με το Θεό των Πατέρων μας, είναι ο Υιός Του, εκεί είναι μαζί και εγώ πολεμάω τι? Ω Απόστολε Παύλε, ω τρισένδοξε Απόστολε Παύλε, κατάλαβε το μέγα του λάθος, αλλά δεν είχε έρθει η ώρα του. Και όταν πήγαινε στη Δαμασκό να δέσει και να φέρει, να σύρει στην Ιερουσαλήμ όλους τους χριστιανούς, τον κατέλαβε ο Χριστός πρώτης πύλης της Δαμασκού και του είπε: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και ποιος είσαι εσύ, λέει? «Είμαι ο Ιησούς, όν σοι διώκεις». Ήρθα μέσω στο νου του ο λόγος του πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Ο Ιησούς λοιπόν που είναι εκ δεξιών του Πατρός, και εγώ υπερασπίζομαι τον Πατέρα και κυνηγάω το παιδί του, τι πλάνη, τι κακό Θεέ μου, τι σκοτάδι? Και στη συνέχεια ο Ιησούς του λέει: «Σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν». Είναι σκληρό και κακό και ένα αποτελεσματικό, αν θέλεις, να κλωτσάς τα καρφιά. Αυτά δεν παθαίνουν τίποτα, τα πόδια σου θα τρυπήσουν και θα πληγωθούν και θα ιτηθείς. Αίτητος ο Χριστός, αίτητη η Εκκλησία, θεανθρώπινος οργανισμός η Εκκλησία, αιωνία η Εκκλησία. Μπορεί να πολεμάμε τους φορείς, τους παπάδες, τους δεσποτάδες, τους καλόγερους. Μπορεί να πολεμάμε τους χριστιανούς. Αυτοί είναι φορείς. Αυτοί είναι φορείς. Και πολλές φορές κάνουμε λάθη και πέφτουμε έξω και ξεφεύγουμε και σκανδαλίζομαι. Αλλά αυτό δεν είναι η Εκκλησία. Προσπάθεια να γίνουν και εκείνοι και εμείς Εκκλησία, ναι. Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνας. Εκκλησία είναι οι Άγιοι, οι θεραπευμένοι. Άλλωστε η Εκκλησία είναι νοσοκομείο, πανδοχείο, όπως την είπε στην παραβολή του Σαμαρίτου ο ίδιος ο Χριστός, ο καλός Σαμαρίτης. Και στο νοσοκομείο βρίσκουμε αρρώστους, ανιάτος νοσούντας, θεραπευμένους, υποθεραπείαν και ό,τι άλλο. Και αν μπει σε ένα νοσοκομείο και δεν δεις αρρώστους, τι λες? Κάτι άλλο φάνε, ρε παιδιά, αλλού μπήκαν. Αλλού μπήκαν. Η Εκκλησία λοιπόν είναι νοσοκομείο, θεραπευτήριο. Ο Ιησούς θεραπεύει πάσα νόσον και πάσα μαλακία είναι το λαό, και αυτός σας ασθενία συμμονέλαβε και τας νόσους εβάστασε. Εκείνος μας καταδέχεται ό,τι και να έχουμε κάνει, ό,τι και να έχουμε κάνει. Ή το ξέρουμε ήδη, το ξέρουν οι άλλοι, δεν το ξέρει κανείς. Μας καταδέχεται, μας συγχωράει, μας ευλογεί, μας κρατάει κοντά του, μας προστατεύει. Και όταν μετανιώνουμε μας ασπάζεται, γίνεται χαρά στον ουρανό. Και ας ξέρει ότι μετά από λίγο θα κάνουμε τα ίδια και χειρότερα. Δεν το χρησιμοποιεί αυτό, ούτε το εκμεταλλεύεται. Την ώρα εκεί που μετανιώνεις, σε ασπάζεται ο Θεός,
σε χαίρεται ο ουρανός και σε επικροτούν οι Άγιοι και η Παναγιά σε παίρνει στη Θεία της αγκάλι, αφού είναι κάθε άνθρωπος χριστιανός, αλλά και δυνάμει χριστιανός, τέκνο της. Τέκνο της. Πάντα χορηγεί λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτή την εβδομάδα, τη μεθέωρτο εβδομάδα της Πεντηκοστής, είναι η αντίστοιχη με τη διακαινήσιμη εβδομάδα μετά το Πάσχα, γιατί το Πάσχα ανέστη εκ νεκρών τριήμερος ο ένας παράκλητος ο Χριστός. Και τούτην εβδομάδα, την Κυριακή της Πεντηκοστής, κατέβει ουσιωδώς, έχουμε κατά κάποιον τρόπο φανέρωση άμεση στον κόσμο του Αγίου Πνεύματος, ένα είδος ερχομού, ας το πούμε έτσι. Κατέβει ουσιωδώς, το είδαν οι Απόστολοι, το είδε η Παναγίτσα, το είδαν οι άλλοι εν είδη πυρήνων γλωσσών. Και Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ με το Μοτοβίλοφ εκεί μέσα στο χειμώνα στη στέπα της Ρωσίας που εκάθιντο και κάλεσε το Πνεύμα του Άγιο, Άγιος Σεραφείμ να έλθει, τι έκαναν? Ήσαν μέσα στη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και τι έβλεπαν? Με τα μάτια τα αισθητά τα ικάνωσε το Πνεύμα του Άγιο. Έβλεπαν τι? Τον Παράκλητο. Τον Παράκλητο. Όπως τον είδαν και οι Απόστολοι. Τον Παράκλητο. Επεδήμησε εν κόσμο. Πνεύματος επιδημία, επιδημία ενός, αλλά όταν έρθει το Πνεύμα του Άγιο είναι επίσκεψη όχι πια νόσου, αλλά της χάριτος και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Η λεγόμενη επιφύτηση. Φυτό σημαίνει συχνάζω. Φοιτητής και φυτάλαιος στα αρχαία σημαίνει αυτόν που συχνάζει κάπου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι επάνω μας, συχνάζει, μένει μαζί μας εις τον αιώνα. Μεγάλα αυτά και θαυμαστά. Γι' αυτό και αυτή την εβδομάδα, όπως και διακινήσιμο, έχουμε κατάλυση εις πάντα. Και σήμερα τρώνε κρέας και τα πάντα και την Παρασκευή, τις άλλες μέρες σίγουρα ναι. Και μετά από τη Δευτέρα, μετά του Αγίου Πνεύματος, μετά των Αγίων Πάντων, συγγνώμη, αρχίζει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Μέχρι την παραμονή των πρωτοκορυφαίων 29. Δηλαδή φέτος είναι μόνο δύο μερούλες. Δευτέρα και Τρίτη. Και ήταν και ένα σοπάνι στα μέρη μας, το έχω πει κι άλλο και να κλείσουμε. Που εκεί στα βουνά που ήταν, θυμόταν την παράδοση της εκκλησίας μας, τις γιορτάδες. Τα μπέρδευε και κάποτε, δεν ξέραν και γράμματα οι καημένοι. Και κατέβηκε κάποια στιγμή στο χωριό να πάρει τρόφιμα και να δει και τους δικούς του και να αλλάξει και παραστάσεις. Και συνάντησε τον παπά του χωριού και του λέει: «Παππούλη μου, τι είναι?» Λέει: «Παιδί μου, τώρα κοντά ένα σαρακοστάκι των Αγίων Αποστόλων. Πες μου πότε είναι?» Και ο παππούλης του λέει: «Ήταν Ιούλιος πια.» «Τώρα πέρασε, παιδί μου.» «Και το είχα μια έννοια, παππούλη», λέει. Αυτή είναι η έννοια, γελάτε. Αυτή είναι η έννοια. Να έχουμε έννοια το Χριστούλη, την Παναγία, τις γιορτάδες και όλα τα ωραία. Έννοια χωρίς ζόρι. Έννοια με αγάπη. Έννοια με μεράκι. Έννοια με ελευθερία. Και έννοια με ομορφιά. Να ευχαριστήσουμε και πάλι το Πανάγιο Πνεύμα που μας επεσκέφθη και αυτή τη φορά και μας εδρώσισε και συνεχίζει να μας δροσίζει. Εμείς ας φροντίσουμε και ας προσπαθήσουμε να τα φτιάξουμε και να τα φτιάχνουμε με εκείνον, όπως τα φτιάχνουμε και με τους ανθρώπους και όπως τα φτιάχνουν και τα παιδιά μας μεταξύ τους. Και να έχουμε φιλία, να έχουμε αγάπη, να το αισθανόμεθα, να το ευχαριστούμε, να το παρακαλούμε και Κύριο να μας φωτίζει, να μας αγιάζει και να μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρας και αδελφούς, στο Ίδρυμα και στις κυρίες, στον Ιεροψάλτη, στους επιτρόπους μας, στο σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος και στους παράγοντας αυτού, στον ηχολήπτη μας, στους ακροατάς του σταθμού μας, τους εγγύς και τους μακράν. Τους ευχόμεθα χρόνια πολλά και περισσότερο σε εσάς όλους που και σήμερα ήρθατε με λογισμό και μόνιρο μέσα στη ζέστη και με όλο τον κόπο σας και στο καταμεσήμερο και κάναμε τον εσπερινό το μεθέωρτο της Αγίας Πεντηκοστής και την ομιλία με θέμα «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον». Μεθαύριο, 24 Ιουνίου την Παρασκευή, 5 μέχρι το πρωί, θα έχουμε Θεία Λειτουργία με θέωρτα της Πεντηκοστής και το γενέθλιον του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Θα πούμε και εκεί
ό,τι άλλο χρειάζεται. Και την ερχόμενη Τετάρτη, 29 του μηνός, 2.30 με 3 θα κάνουμε εσπερινό και στη συνέχεια κήρυγμα με θέμα οι Άγιοι Απόστολοι. Ας ψάλλουμε τώρα τον ύμνο της Πεντηκοστής και να φύγουμε. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Και πάλι σας ευχαριστώ, βοήθειά μας ο Παράκλητος και ο Άγιος Γιάννης. Καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση την άλλη φορά. Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.